και καλησπέρα σας. Είμαστε παρέα σήμερα Δευτέρα 5 Φεβρουαρίου στην πρώτη μας εκπομπή και για τον μήνα Φεβρουάριο. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Καλό μήνα να έχουμε. Καλή εβδομάδα. Σε μια εβδομάδα όπου τα λέμε νωρίτερα από το προγραμματισμένο. Η εκπομπή μας σήμερα βγαίνει από τις 6 μέχρι και τις 7. Ελπίζω λοιπόν να είστε όλοι καλά, γιατί έχουμε να πούμε αρκετά πραγματάκια εδώ παρέα στο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του NSTV. Ο Ανδρέας Λεκάκης είναι στο μικρόφωνο. Μετά από ένα Σαββατοκύριακο όπου συνέβησαν πολλά, μετά από ένα Σαββατοκύριακο που είχαμε για να ξεκινήσουμε με ποδόσφαιρο και ντέρμπι Αιωνίων, φυσικά Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, το οποίο πολύ λογικά τράβαγε όλα τα φώτα σε αυτή την 21η αγωνιστική στο πρωτάθλημα. Αλλά είχαμε και πολύ σημαντικές αναμετρήσεις στα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, σπουδαία ντέρμπι, ιστορικά ντέρμπι και παιχνίδια μάλιστα που ήταν και κομβικά για την εξέλιξη των πρωταθλημάτων αυτών και θα τα συζητήσουμε όλα παρέα. Παράλληλα, μην ξεχνάμε πως υπάρχουν δύο πολύ σημαντικές διοργανώσεις εθνικών ομάδων που βρίσκονται σε εξέλιξη αυτή την περίοδο. Η μία είναι το κύπελλο Εθνών Αφρικής που έχει φτάσει στην ημιτελική φάση και η άλλη το κύπελο Ασίας που επίσης έχει φτάσει στην ημιτελική φάση και εκεί έχουμε ενδιαφέροντα πράγματα να σημειώσουμε και θα αναφερθούμε σε αυτά στη συνέχεια. Υπάρχει όμως και η επόμενη μέρα, καθώς έρχονται και πολύ σημαντικά παιχνίδια. Μην ξεχνάμε ότι την επόμενη εβδομάδα είναι εβδομάδα που επιστρέφουν τα ευρωπαϊκά κύπελα, Champions League, Europa League, Conference League και φυσικά υπάρχει πολύ μεγάλο ελληνικό ενδιαφέρον με την συμμετοχή του Ολυμπιακού στα play-off του Conference League και του ΠΑΟΚ αργότερα στη φάση των 16, αλλά έχουμε να μιλήσουμε και για μπάσκετ, γιατί και εδώ έχουμε σημαντικά παιχνίδια ευρωπαϊκά αυτήν την εβδομάδα, και για βόλεϊ, γιατί όσον αφορά την Ευρώπη περιμένει και τον Ολυμπιακό μια ρεβάνς με την Αρκάς για το Σεφ Καπ, αλλά και τον Μίλωνα, την ομάδα εδώ της Νέας Μύρνης, που δίνει πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι την Πέμπτη που μας έρχεται. Θα τα πούμε όλα αυτά παρέα. Ξεχώριζε την 21η αγωνιστική του προαθλήματος της Super League. Είχε μεγάλο νικητή, τον Παναθηναϊκό, ο οποίος επικράτησε με 2-0 κόντρα στον Ολυμπιακό με τα γκολ του Μπερνάρ στο 25ο λεπτό και του Γερεμέγεφ στο 60ο. Ήταν ένα πολύ σημαντικό αποτέλεσμα για τον Παναθηναϊκό, όχι μόνο βαθμολογικά, αλλά και από ψυχολογικής πλευράς. Του δίνει πολύ μεγάλη όθηση για την συνέχεια της σεζόν, όπου είναι μέσα στους στόχους του, δηλαδή και σε πρωτάθλημα και σε κύπελο. Από εκεί και πέρα ο ΠΑΟΚ νίκησε 0-2 τον Ατρόμητο στο Περιστέρι με δύο γκολ που τα βρήκε στο τέλος, στο 89 το πρώτο με τον Σβάμπ και στο 90-3 ο Κωνσταντέλιας, μια πραγματική ζωγραφιά, ένα πολύ ωραίο γκολ με λόμπα μετά το λάθος του Τσιντότα, του γκολκίπερ του Ατρομήτου, που σκόραρε ο Ταλαντούχος, νεαρός μεσοεπιθετικός του ΠΑΟΚ. Φυσικά κομβική νίκη για τον ΠΑΟΚ αυτή στο Περιστέρι και έτσι όπως ήρθε τη μάχη του τίτλου. Και η ΑΕΚ νίκησε 4-2 τον Αστέρα Τρίπολης στην ΟΠΑΠ Αρίνα και φυσικά είναι και αυτή, συνεχίζει και αυτή γερά στο κόλπο για την κατάκτηση της πρωτιάς. Όσον αφορά το παιχνίδι στην Λεωφόρο, ήταν ένα παιχνίδι φυσικά πολύ σημαντικό και για τις δύο ομάδες. Ο Παναθηναϊκός
Γενικότερα ήταν σε μια περίοδο όπου υπήρχαν και υπάρχουν βέβαια κρίσιμα πολλά παιχνίδια και ήταν μια περίοδος η οποία αναμενόταν να κρίνει και πολλά για τον Παναθηναϊκό. Ωστόσο αυτή την περίοδο, αυτό το διάστημα των τόσο κρίσιμων παιχνιδιών, ο Παναθηναϊκός το βγάζει πραγματικά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, γιατί και λίγες μέρες πριν επικράτησε με 0-2 στο Περιστέρι του Ατρομήτου, ανατρέποντας την ήττα του με 1-2 στο πρώτο μάτς και πέρασε στα ημιτελικά του Κυπέλου. Και τον Ολυμπιακό νίκησε εχθές στο ντέρμπι της Λεωφόρου. Βεβαίως έχασε την περασμένη εβδομάδα από τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Αλλά επειδή μετά από την ήττα αυτή στην Τούμπα, στον Παναθηναϊκό, φυσικά είχαν μαρκάρει αυτά τα δύο παιχνίδια με Ατρόμητο, η Τιρεβάνς και Ολυμπιακό, για να ατενίζουν το μέλλον με μεγαλύτερη αισιοδοξία, φυσικά και είναι απόλυτα ικανοποιημένοι με αυτό το 2-2 που ακολούθησε. Σε ένα παιχνίδι όπου έγινε πολύ κουβέντα αρχικά πριν ξεκινήσει το μάτς για τις επιλογές κυρίως του Κάρλος Καρβαγιάλ στην δεκάδα του Ολυμπιακού. Έχουμε ξαναπεί για τον Ολυμπιακό, ήταν ο πρωταθλητής, ας το πούμε, των μεταγραφών το χειμώνα. Ενσωμάτωσε 8 νέους παίκτες στο ρόστερ του. Μια μεταγραφική περίοδος για τον Ολυμπιακό που θύμιζε καλοκαίρι αντί για Γενάρη. Μιλάμε ουσιαστικά για μια διαφορετική ομάδα σε αυτό το δεύτερο μισό της σεζόν, με νέο προπονητή και με 8 καινούριους ποδοσφαιριστές. Επομένως, θεωρητικά πάντα είχε πολλές επιλογές στη διάθεσή του ο Καρβαλιάλ. Βέβαια, χρειάζεται και ένα λίγο χρονικό διάστημα για να μάθουν και οι καινούργιοι παίκτες να βρουν τα πατήματά τους και να μάθουν την καινούργια της ομάδα και τους συμπαίκτες τους. Παρ' όλα αυτά, ο Κάρμο, για παράδειγμα, ο οποίος αποκτήθηκε δανεικός από την Πόρτο, βρήκε θέση στο βασικό σχήμα δίπλα στον Ντόι, στο κέντρο της άμυνας, γιατί ο Ολυμπιακός είχε θέματα σε αυτό το παιχνίδι στην άμυνα. Δεν μπορούσε, για παράδειγμα, να υπολογίζει στον Ρέτσο και τοποθετήθηκε ο Κάρμο στον ντεμπούτο του, ντεμπούταρε στην Ντέρμπι Ιωνίων, στο κέντρο της άμυνας, ενώ στον πάγκο ήταν και ο νεαρός ο Νέλσον Αμπέι. Από εκεί και πέρα, σίγουρα προκάλεσε μια μικρή έκπληξη το σχήμα που επέλεξε στα χάφο ο Καρβαλιάλ, με Τσικίνιο, Έσε και Αλεξανδρόπουλο, ένα σχήμα με μια τριάδα στα χάφο ουσιαστικά όχι επιθετικογενές, που εκεί δήλωνε την πρόθεσή του κυρίως να κρατήσει την μπάλα και να εξουδετερώσει, για να το πούμε έτσι, το παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Ξεκίνησε το Φορτούνι στον πάγκο, ξεκίνησε τον Ομάρ Ρίτσαρτς αριστερό εξτρέμ, και αυτή μια κίνηση που προκάλεσε έτσι διάφορες απορίες και έκπληξη, και το Μασούρα στην άλλη πλευρά και στην κορυφή τον Ναβάρο. Από εκεί και πέρα ο Τερίμ εμπιστεύτηκε ξανά τον Τραγκόφσκι το χειμερινό μεταγραφικό απόκτημα κάτω από τα δοκάρια. Κράτησε Γετβάη και Αράο στο κέντρο της άμυνας. Επιβράβευσε τον Πέρεθ για τον γκολ του κιόλας στο Περιστέρι, ξεκινώντας τον Σταχάφ μαζί με τον Τσέριν. Ο Μπακασέτας που έχει ξεκινήσει φορτσάτο στη θητεία στον Παναθηναϊκό και αυτός βρήκε θέση στην αρχική ενδεκάδα. Παλάσιος και Μπερνάρντ στα άκρα της επίθεσης. Κότσιρας Χουάνκαρ στα άκρα της άμυνας. Και στην κορυφή της επίθεσης για τον Παναθηναϊκό ήταν ο Γερεμέγεφ. Μια λύση ανάγκης για τους πράσινους, γιατί δεν μπορούσαν να υπολογίζουν σε ένα ακόμη παιχνίδι ούτε στον Φώτιο Ανίδη, που κρίθηκε ανέτοιμος, ούτε και στον Σπόραρ. Η ουσία όμως είναι ότι ο Παναθηναϊκός έκανε το γνωστό του παιχνίδι στην Λεωφόρο. Ο Τερίμ δηλαδή πήγε στην ίδια του φιλοσοφία χωρίς να αλλάξει πολλά πράγματα. Την ίδια ώρα που ο Ολυμπιακός δείχνει ακόμη να ψάχνεται, και είναι, ξαναλέω, πολύ λογικό, έχει νέο προπονητή και έχει πολλά νέα πρόσωπα, και αναγκάζεται ο Καρβαγιάλ ουσιαστικά τώρα αυτή την περίοδο να κάνει δοκιμές, ενώ τρέχουν τα επίσημα παιχνίδια, ψάχνοντας να βρει την κατάλληλη συνταγή, την κατάλληλη φόρμουλα για να πορευτεί η ομάδα του. Βεβαίως αυτό κοστίζει όταν είσαι σε μια φάση αναδιοργάνωσης μέσα στην σεζόν. Δεν είναι η πρώτη φορά που βρίσκεται σε αυτή τη διαδικασία ο Ολυμπιακός. Το ίδιο έγινε και πέρσι με τις πολλές αλλαγές προπονητών και τις πολλές αλλαγές παικτών, και θυμάστε πως το πλήρωσε, έμεινε κάποια στιγμή εκτός κούρσας του τίτλου, όπως δείχνει να βγαίνει και τώρα μετά την ήττα του στην Λεωφόρο με το 2-0 τον Παναθηναϊκό. Έχει αποσπαστεί ο ΠΑΟΚ από τον Ολυμπιακό στους 9 βαθμούς, δηλαδή ο Ολυμπιακός έχει απόσταση 9 βαθμών
από την πρώτη θέση και μπορεί ακόμη να υπάρχουν πάρα πολλά παιχνίδια για το τέλος του πρωταθλήματος, γιατί υπάρχουν άλλα 5 μάτς στην κανονική διάρκεια και φυσικά τα 10 μάτς των play-off. Αλλά δεν δείχνει ο Ολυμπιακός και βάσει εικόνας μέσα στον αγωνιστικό χώρο ότι μπορεί πραγματικά να διεκδικήσει αυτό το πρωτάθλημα από ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και Παναθηναϊκό, που δείχνουν να είναι και φέτος δυνατοί και ένα σκαλί πιο έτοιμοι, πιο πάνω. Γιατί έχουμε ξαναπεί για τον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ που δουλεύουν καιρό με τους ίδιους προπονητές και έχουν μια συγκεκριμένη φιλοσοφία στο παιχνίδι τους και είναι έτοιμες ομάδες. Ο Παναθηναϊκός και αυτός τα τελευταία χρόνια με τον Γιωβάνοβιτς είχε μια συγκεκριμένη φιλοσοφία, άλλαξε με έναν προπονητή και αυτός μεσούς στη σεζόν, αλλά γενικότερα έχει μια ομοιογένεια σαν ομάδα και έχει και έναν προπονητή που ξέρει από πρωταθλητισμό, αν και άλλο, γι' αυτό άλλος αποκτήθηκε, γι' αυτό προσελήφθη ο Τερίν. Ο Ολυμπιακός γενικότερα είναι στο ψάξιμο, όπως γενικότερα είναι σε μια περίεργη φάση από το καλοκαίρι του 22, θα λέγαμε, και από την αποχώρηση του Πέντρο Μαρτίνς. Γιατί και πέρσι, τη σεζόν 22-23, ήταν μια σεζόν με πολλές αναταράξεις για τον Ολυμπιακό σε διάφορους τομείς. Όπως και να έχει, ο Παναθηναϊκός, ξαναλέω, ήταν πιο ουσιαστικός στο ντέρμπι, ήξερε τι ήθελε μέσα στον αγωνιστικό χώρο, κατάφερε να βρει αυτά τα δύο γκολ, όπως είπαμε, τον Μπερνάρντ και τον Γερεμέγεφ. Ο Ολυμπιακός δημιούργησε τελικές προσπάθειες, δεν είναι ότι είχε μια αποκαρδιωτική εικόνα στο παιχνίδι, όμως δεν ήταν αυτό αρκετό για να μπορέσει να πιστέψει πως μπορεί να διεκδικήσει κάτι από αυτό το μάτς. Νομίζω δίκαιο ο Παναθηναϊκός επικράτησε βάσει της κατάστασης που βρίσκονται οι δύο ομάδες αυτή τη στιγμή. Ήταν ένα αποτέλεσμα που έρχεται λογικά, που διατηρεί τον Παναθηναϊκό μέσα και στους δύο στόχους του και σίγουρα προκαλεί περισσότερο προβληματισμό στο στρατόπεδο του Ολυμπιακού, δεδομένου ότι έχει να ανέβει ένα βουνό ο Ολυμπιακός τώρα στα επόμενα παιχνίδια. Υπάρχει σε δύο εβδομάδες το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, μην το ξεχνάμε. Και φυσικά έρχεται και η Ευρώπη. Η Ευρώπη που για τον Ολυμπιακό νομίζω ότι θα είναι μια διέξοδος το επόμενο διάστημα, ειδικά αν μείνει κι άλλο πίσω στην μάχη του τίτλου. Άλλωστε και οι αρκετές κινήσεις που έγιναν το χειμώνα ήταν και με γνώμονα την καλή ευρωπαϊκή πορεία. Βέβαια, μην ξεχνάμε πως ο Ολυμπιακός μπορεί μόνο τρεις παίκτες να δηλώσει στην ευρωπαϊκή λίστα. Έχει δικαίωμα μόνο για τρεις αλλαγές σε σχέση με τους ποδοσφαιριστές που δήλωσε για τους ομίλους του Europa League. Και αυτοί έχουν γίνει γνωστοί. Είναι ο Κάρμο για το κέντρο της άμυνας, ο Τσικίνιο και ο Όρτα. Θα ήταν ενδεχομένως ένας εξτρέμ πιθανότατο ο Ζέλσον Μαρτίνς, και αυτός απουσία χθες από τον Ολυμπιακό. Όμως το πρόβλημα τραυματισμού του δεν επέτρεψε στον Καρβαλιέλα να τον δηλώσει στην ευρωπαϊκή λίστα. Προτίμησε την προσθήκη ενός ακόμη χαφ. Μην ξεχνάμε ότι ο Ολυμπιακός έχει αποχαιρετήσει και παίκτες που ήταν στην ευρωπαϊκή λίστα στο πρώτο μισό της σεζόν, όπως για παράδειγμα ο Μπιέλο Σκάρπα ή ο Σολμπάκιν. Λοιπόν, κλείνουμε αυτή την παρένθεση. Να πούμε πως πάρα πολύ σημαντική ήταν και η νίκη του ΠΑΟΚ στο Περιστέρι, όπως είπαμε και στο ξεκίνημα της εκπομπής. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος παραμένει με αυτό το διπλό που πήρε στα τελευταία λεπτά στην έδρα του ατομή του στην κορυφή, με 50 βαθμούς. Δεν είχαμε τελικά ισοβαθμία στην κορυφή, θα το είχαμε αν έμενε το 0 στο Περιστέρι, γιατί η ΑΕΚ νωρίτερα έχει νικήσει τον Αστέρα Τρίπολης. Τα έχουμε πει πολλές φορές για τον ΠΑΟΚ, για τον επιθετικό του πλουραλισμό, για το ότι παίζει πάρα πολύ ωραία μπάλα, ότι είναι η πιο φορμαρμένη ομάδα στην Ελλάδα εδώ και αρκετό καιρό. Στα μάτια πολλών, αυτή τη στιγμή φαβορεί για το πρωτάθλημα, το πρώτο του ξανά μετά το 2019, αλλά ξαναλέω ότι υπάρχουν ακόμα πάρα πολλά παιχνίδια και οι διαφορές οι βαθμολογικές είναι πολύ μικρές. Επίσης, είπαμε ότι αυτό το διάστημα θα είναι πάρα πολύ κρίσιμο για τον ΠΑΟΚ, γιατί έχει τα τρία αυτά ντέρμπι μέσα στην έδρα του, έστω και χωρίς κόσμο, τουλάχιστον τα δύο, με τον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ. Και τώρα τα τρία επόμενα μάτς για τον ΠΑΟΚ είναι τα εξής. Με ΑΕΚ την Κυριακή που μας έρχεται, με Παναθηναϊκό για το κύπελο, τον πρώτο ημιτελικό. Έχει και αυτό το ντέρμπι οι δύο ομάδες. Τα παιχνίδια αυτά ήταν αρχικά να γίνουν τα πρώτα μάτς των ημιτελικών αυτή την εβδομάδα. Όμως επειδή στις 12 Φλεβάρι, βάσει των εξαγγελιών της κυβέρνησης, θα μπορεί να επιστρέψει ο κόσμος στο γήπεδο, αποφασίστηκε να γίνουν
μετά τις 12 Φλεβάρι και τα δύο μάτς των ημιτελικών, για να μην υπάρχει αυτή η ανισότητα του να παίξει η μια ομάδα χωρίς κόσμο στην έδρα της και η άλλη τη ρεβάνς να την παίξει με κόσμο στη δική της έδρα. Και υπάρχει, όπως είπαμε πριν, και το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στην Τούμπα και αμέσως μετά, 21 Φλεβάρι, η ρεβάνς με τον Παναθηναϊκό στην Λεωφόρο. Επομένως, ένας καυτός Φλεβάρης για τον ΠΑΟΚ με δύο ντέρμπι στο πρωτάθλημα και δύο στο κύπελο. Και καταλαβαίνετε ότι θα κρίνει πάρα πολλά στη μάχη και των δύο στόχων για τον δικέφαλο του Βορρά. Και φυσικά το ντέρμπι δικεφάλων είναι πολύ κομβικό και για την ΑΕΚ, η οποία συνεχίζει απτόητη να παίρνει αποτελέσματα. Έχει την ευχέρεια ο Αλμέιδα να βλέπει τον Πόνσε σαν μια χειμερινή προσθήκη ουσιαστικά για την ΑΕΚ. Έναν παίχτη ο οποίος τώρα ανεβάζει στροφές, αυτό το δεύτερο κομμάτι της σεζόν. Έπαιξε και ο Γκαρσία, ο Λιβάη Γκαρσία, στη θέση του στο μάτς με τον Αστέρα Τρίπολης. Τον θέλει όσο να τον πιο έτοιμο σιγά σιγά και αυτόν ο Αλμέιδα και για το ντέρμπι στην Τούμπα αλλά και για τα υπόλοιπα σημαντικά παιχνίδια της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ, να πούμε ότι τα δύο γκολ μάλλον από τα τέσσερα κόντρα στον Αστέρα τα έβαλε με αυτόν γκολ του ίδιου παίχτη, μάλιστα του Τζουκάνοβιτς. Ήταν ο άτυχος, ο μεγάλος άτυχος αυτού του απογεύματος στην ΟΠΑΠ Αρίνα. Η ΑΕΚ που προηγήθηκε με 3-0 σε αυτό το παιχνίδι. Μείωσε σε 3-1 ο Αστέρας στο τέλος με τον Μπαρτόλο του ημιχρόνου. Βρήκε ο Λιβάη Γκαρσία γκολ στο 76. Σκόραραν και Πόνσε και Γκαρσία. Αυτά τα καλά νέα στο επιθετικό κομμάτι για τον Αλμέιδα. Και το τελικό 4-2 έγινε από τον Μυριτέγιο στο 90. Και ξαναλέω ότι η βαθμολογία έχει διαμορφωθεί ως εξής. ΠΑΟΚ 50 βαθμούς πρώτος. ΑΕΚ 48 βαθμούς δεύτερη. Παναθηναϊκός 3ος 47. Βαθμούς, πιο κάτω Ολυμπιακός, τέταρτη θέση με 41 βαθμούς. Και όσον αφορά τα υπόλοιπα αποτελέσματα, Βόλος Πανετολικός 1-1, Πανσεραϊκός Άρης επίσης 1-1, Όφη Κηφισιά 1-2, πολύ σημαντικό διπλό για την Κηφισιά απέναντι στον Όφη που ίσως είναι η πιο ντεφορμαρισμένη ομάδα του πρωταθλήματος, θα λέγαμε. Και ΠΑΣ Γιάννενα Λαμία 1-4, πραγματικά εξαιρετική Λαμία στους Ζωσιμάδες. Η Λαμία η οποία έχει βάλει πλώρη για τα play-off, είναι στην έκτη θέση αυτή τη στιγμή κάτω από τον Άρη. Και νομίζω ότι ήταν και μια ήττα επίσης καταδικαστική για τα Γιάννενα που είναι σε πολύ κακή κατάσταση. Ήταν η τέταρτη συνεχόμενη τους ήττα, είναι στον πάτο της βαθμολογίας με 12 βαθμούς, το μείον 3 από την Κηφισιά. Και αν δεν αλλάξει κάτι στην εικόνα τους άμεσα, νομίζω ότι είναι η πρώτη υποψήφια ομάδα για να συνεχίσει στην Super League 2. Την επόμενη αγωνιστική έχουμε Ολυμπιακός Όφη, ΠΑΣ Γιάννενα Άρης και Πανετολικός Ατρόμητος το Σάββατο, Κηφισιά Βόλος, Πανσεραϊκός, Παναθηναϊκός, Λαμία Αστέρας Τρίπολης και το μεγάλο ντέρμπι ΠΑΟΚ ΑΕΚ την Κυριακή. Την Κυριακή κυρίως, ήταν όλα μαζεμένα τα μεγάλα παιχνίδια.
Με την Αγγλία θα ξεκινήσουμε, όπου εκεί είχαμε το πολύ ενδιαφέρον match Arsenal-Liverpool. Βέβαια δεν ήταν το μόνο ενδιαφέρον match. Όταν μιλάμε για Premier League, όλα τα παιχνίδια είναι πολύ σπουδαία και γενικά αυτή την 23η αγωνιστική έγιναν φοβερά παιχνίδια και με πάρα πολλά γκολ ήταν γεμάτη αυτή η αγωνιστική. Ωστόσο το Arsenal-Liverpool είχε μια ακόμη ιδιαίτερη βαρύτητα, γιατί είναι και οι δύο ομάδες μέσα στη μάχη του τίτλου, μαζί φυσικά και με την Manchester City. Και σίγουρα ήταν και μια πρώτη τάξη ευκαιρία κυρίως για την Arsenal να μπει ακόμη πιο γερά στη μάχη του τίτλου. Το λέω για την Arsenal γιατί είχε κάνει κάποια αρνητικά αποτελέσματα λίγο καιρό πριν. Εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία αυτή η ομάδα του Αρτέτα, η οποία επικράτησε τελικά με 3-1 της Liverpool του Klopp. Στην προηγούμενη εκπομπή είχαμε πει αρκετά πράγματα για το Klopp και για το θέμα της ανακοίνωσης της αποχώρησής του, και ότι θα έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε τι θα καταφέρει τελικά σε αυτή την τελευταία του σεζόν στον πάγκο της Liverpool. Είναι μέσα σε όλους τους στόχους, ένας από αυτούς και το πρωτάθλημα. Θα κυνηγήσει σίγουρα ο Klopp μέχρι τέλους το δεύτερο του πρωτάθλημα Premier League, αλλά το αποτέλεσμα για την ομάδα του αυτή τη φορά δεν ήταν το επιθυμητό στο Emirates. Νομίζω ότι η Liverpool πλήρωσε την έλλειψη συγκέντρωσής της σε αυτό το παιχνίδι και τα αμυντικά λάθη που της κόστησαν. Η Arsenal άνοιξε το σκορ με τον Σάκα, αλλά η φάση ξεκίνησε από μια εξαιρετική μπαλιά του Έντεγκαρντ που ξεκλείδωσε όλη την άμυνα της Liverpool, η οποία πιάστηκε κοιμόμενη στη συγκεκριμένη φάση. Ανέλπιστα ισοφάρισαν οι κόκκινοι με αυτόν τον γκολ του Μαγκαλιάες. Ήταν η σειρά της Arsenal να κάνει λάθος στην άμυνα. Μπερδεύτηκε με τον Ράμσδελ ο Βραζιλιάνος center back. Αλλά η Arsenal ήταν η καλύτερη ομάδα στον αγωνιστικό χώρο και τελικά πήρε αυτό που της άξιζε, καθώς σκόραρε στο 67 με τον Μαρτινέλη το 2-1, αλλά για να σκοράρει ο Μαρτινέλη χρειάστηκε ένα πολύ σοβαρό λάθος του Φαντάικ και του Άλισον, μια συνεισία μεταξύ των δύο, όπου εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία αυτή στη συνέχεια ο Μαρτινέλη και σκόραρε σε άδειο τέρμα. Ήταν ένα φτηνό λάθος, ειδικά σε τόσο σημαντικό μάτς. Και από εκεί και πέρα τα πράγματα έγιναν πιο εύκολα για την ομάδα του Αρτέτα, η οποία βρήκε και τρίτο γκολ στο 92 με τον Τροσάρ. Σε άλλη μια φάση όπου ο Άλισον σίγουρα θα μπορούσε να έχει καλύτερη αντίδραση από εκείνο το σημείο που σκόραρε ο Τροσάρ από τα αριστερά της περιοχής, όπως επιτίθεται η Arsenal. Η Liverpool τέλειωσε το match με 10 παίχτες λόγω της αποβολής του Κονατέ στο 88 λεπτό. Αλλά είδαμε και άλλα πολλά σε αυτή την αγωνιστική της Premier League. Είδαμε την Everton να ισοφαρίζει στο 94 την Tottenham για το τελικό 2-2. Η Everton που παλεύει για να μείνει στην κατηγορία, ειδικά μετά και την αφαίρεση 10 βαθμών για παραβιάσεις του Financial Fair Play. Σε ένα παιχνίδι όπου ο Ριτσάρλισον, πρώην παίκτης Everton, σκόραρε 2 γκολ και είναι ιδιαίτερα καυτός ο Ριτσάρλισον, ειδικά από την αλλαγή του χρόνου και μετά. Δεν το πανηγύρισε, καθώς αγωνίστηκε στην Everton πριν μετακινηθεί στην Tottenham. Είδαμε την Brighton να βάζει 4 γκολ στην Crystal Palace, να νικάει τελικά με 4-1. Είδαμε μια απίστευτη φορταστική ισοπαλία 4-4 στο St. James's Park, Newcastle εναντίον Luton, σε ένα παιχνίδι που Newcastle προηγήθηκε με 1-0, σοφαρίστηκε 1-1, βρήκε πάλι προβάδισμα σε 2-1, το 2-1 έγινε 2-4. Με μια Λούτον η οποία είναι αρκετά ανεβασμένη το τελευταίο διάστημα, σκοράρει πολύ και θα εξαντλήσει όλα τα περιθώρια, παρά το γεγονός ότι έχει ένα πολύ χαμηλό budget για επίπεδο Premier League και την είχαν όλοι τα πρώτα φαβορή για να επιστρέψει ξανά στην Championship. Βρέθηκε πίσω σκορ με 2-4 η Newcastle, αλλά έσωσε τα προσχήματα καθώς ισοφάρισε 4-4 με γκολ του Trippier στο 67 και του Barnes στο 73. Ο Barnes ο οποίος επέστρεψε μετά από αρκετό καιρό, είχε να παίξει από το Σεπτέμβριο νομίζω, από την αρχή της σεζόν πάντως, και έδειξε ότι είναι ένας παίκτης που έλειψε στους ανθρακορύχους. 1-2-2 της Μπέρντ με την Φούλα, 0-5 άνετη νίκη της Βίλα επί της Sheffield United, σε ένα παιχνίδι που έβγαλε η ομάδα του Emery αντίδραση μετά την ήττα με 1-3 από την Newcastle μεσοβδόμαδα. 3-0 United, η Manchester United, την West Ham, με τους νέους να ξεχωρίζουν, τον Χόιλουντ που πέτυχε το πρώτο γκολ και τον Γκαρνάτσο που πέτυχε τα δύο επόμενα. Η United, η οποία
προερχόταν από ένα τρελό μάτς στο Μολυνό μεσοβδόμαδα. Νίκησε με 3-4 την Wolves σε ένα παιχνίδι που προηγήθηκε 1-3. Ισοφαρίστηκε σε 3-3 στο φινάλε, αλλά δεν είχε πει τελευταίες λέξεις. Σκόραρε ένα φοβερό γκολ ο Μαϊνού, ο μέσος της, ο οποίος θεωρείται από τα μεγάλα ταλέντα στο Old Trafford και θα είναι σίγουρα ένας παίκτης που θα πέσουν τα βλέμματα πάνω του το επόμενο διάστημα, ένας παίκτης για το μέλλον της United, μαζί και με άλλους παίκτες όπως ο Γκαρνάτς, όπως ο Χόιλουντ. Είναι μια χτίδα αισιοδοξίας για τη United που έχει περάσει αρκετά. Η Chelsea απογοήτευσε άλλη μια φορά, έχασε με 2-4 από την Wolves στο Stamford Bridge. Bournemouth Forest 1-1 και η αγωνιστική ολοκληρώνεται σήμερα στις 10 με το παιχνίδι Bradford Manchester City. Η Liverpool έμεινε στην κορυφή παρά την ήττα με την Arsenal στους 51 βαθμούς. Απλά η Arsenal την πλησίασε στους 2, έχει 49. Και η City μπορεί να έχει 46, αλλά έχει 2 παιχνίδια λιγότερα. Το ένα θα το δώσει απόψε, όπως πάμε, με την Bradford. Αν πάρει θεωρητικά τα 2 παιχνίδια αυτά η City, πάει πάνω από τη Liverpool, πάει στην κορυφή. Μόλις καταλαβαίνετε ότι γίνεται μια τεράστια μάχη για τον τίτλο αυτή τη στιγμή στην Premier League και όχι μόνο για τον τίτλο, για όλους σε όλα τα μέτωπα στο αγγλικό πρωτάθλημα. Μεγάλο ντέρμπι είχαμε και στην Ισπανία, το ντέρμπι της Μαδρίτης ανάμεσα στη Real και την Ατλέτικο. Οι δύο ομάδες έχουν παίξει αρκετές φορές το τελευταίο διάστημα, τα είπαν και στον ημιτελικό του Super Cup στη Σαουδική Αραβία, όπου μας χάρισαν ένα συγκλονιστικό παιχνίδι το οποίο το πήρε Real με 5-3 στην παράταση. Τα είπανε και στη φάση του 16 του κυπέλου, σε μονό παιχνίδι, όπου εκεί Ατλέτικο ήταν αυτή που χαμογέλασε στην παράταση και πέρασε στην επόμενη φάση. Και τα είπανε και τώρα χθες για το πρωτάθλημα. Εν τω μεταξύ, η Ατλέτικο είναι η μοναδική ομάδα που έχει νικήσει την Ρεάλ φέτος. Η Ρεάλ έχει μόνο μια ήττα σε κανονική διάρκεια σε όλη τη σεζόν φέτος, σε 90 λεπτά αγώνα δηλαδή. Είναι από την Ατλέτικο. Με 3-1 τον περασμένο Σεπτέμβρη για το πρωτάθλημα. Δεν έχει χάσει από άλλη ομάδα. Ακόμα και η ήττα της από την Ατλέτικο στο κύπελλο και ο αποκλεισμός ήρθε στην παράταση. Δεν κατάφερε να την νικήσει πάντως ούτε χθες την συμπολίτησά της. Είναι 4 παιχνίδια που είχε παίξει η Ρεάλ με την Ατλέτικο και την έχει νικήσει μόνο στην παράταση του τελικού του Super Cup, δηλαδή πέρα από το 90 λεπτό. Παρά το γεγονός ότι όλα έδειχναν πως θα πάρει την μεγάλη νίκη και σε συνδυασμό κιόλας και με άλλα αποτελέσματα, όπως το χ που έφερε η Ζιρόνα με τη Real Sociedad, η Real θα ξέφευγε αρκετά στη μάχη του τίτλου. Θα ήταν δηλαδή μια πολύ καθοριστική νίκη από όλες τις πλευρές για την ομάδα του Ancelotti, που συνεχίζει να ταλαιπωρείται από προβλήματα τραυματισμού πάρα πολλά. Έχασε το Rudiger, ο οποίος είχε ένα χτύπημα στο μάτς με τη Χετάφε μεσοβδόμαδα, που η Real νίκησε 2-0. Έκανε αγώνα δρόμου να προλάβει το ντέρμπι της Μαδρίτης, δεν τα κατάφερε τελικά. Δεν είχε ούτε τον Τσουαμενί στο κέντρο, ο οποίος έφαγε κίτρινη κάρτα στο μάτς με τη Χετάφε και ήταν τιμωρημένος για το μάτς με την Ατλέτικο. Αν τον είχε, θα μπορούσε να το χρησιμοποιήσει στην ανάγκη center back, όπως το έχει ξανακάνει. Και αναγκάστηκε η Real να πάει, σε συνδυασμό και με τις απουσίες βέβαια της μακροχρόνιας του Αλάμπα και του Μιλιτάο, σε αυτό το παιχνίδι, στο ντέρμπι αυτό το μεγάλο, με δίδυμο center back τον Νάτσο και τον Καρβαχάλ, ο οποίος μετατοπίστηκε από το δεξιά άκρο της άμυνας στο κέντρο της άμυνας και δεξιά έπαιξε ο Λούκας Βάσκης. Συν της άλλης, έχασε και τον Βινίσιους, ο οποίος ένιωσε κάποιες ενοχλήσεις στον Αφιένα στο ζέσταμα, ενώ τον είχαν δηλώσει στην αρχική δεκάδα, δεν εμφανίστηκε στο χορτάρι και δεν έπαιξε κιόλας. Αν δεν κάνω λάθος, δεν πρέπει να μπει και καν ο Βινίσιους στο παιχνίδι. Όντως, ναι. Επομένως, με 1.002 προβλήματα πήγε η Real σε αυτό το παιχνίδι. Σκόραρε στο 20 λεπτό με τον Μπραχίμ Δίας, ο οποίος έκανε φοβερό μάτς και γενικότερα όποτε μπαίνει ο Μπραχίμ Δίας, αλλά και όποτε ξεκινάει βασικός, κάνει πολύ καλά παιχνίδια με την Real. Ο Δίας, ο οποίος επέστρεψε φέτος στην ομάδα μετά το διετή δανεισμό του από την Μίλαν. Χάθηκαν και άλλες σημαντικές ευκαιρίες. Άλλη μια με τον Μπραχίμ Δίας σε μια φάση που από δεξιά είχε ζαλίσει όλη την άμυνα της Ατλέτικο, αλλά το πλασέ του δεν βρήκε στόχο. Και τελικά την αδυναμία της αυτή στο κέντρο της άμυνας της Ρεάλ, τις απουσίες της, το σχήμα αυτό που προέκυψε κατά ανάγκη με Καρβαχάλ και Νάτσο, αυτά όλα τα πλήρωσε η ομάδα του Αντσελότη. Γιατί στο γκολ που βάζει η Ατλέτικο με τον Μάρκος Γιορέντε, ένα πρώην παιδί της Ρεάλ, στο 93, για να φύγει τελικά με την ισοπαλία από τον Μπερναμπέου,
Νομίζω ότι έχουν ευθύνη και οι δύο. Η Ατλέτικο παίρνει δύο κεφαλιές μέσα στην περιοχή, σε μάτσο το οποίο λύγει σε λίγα δευτερόλεπτα, κάτι ανεπίτρεπτο σε ομάδες τέτοιου επίπεδου φυσικά. Και κάπως έτσι έρχεται η ισοφάριση για την Ατλέτικο, κατάφερε να σώσει το παιχνίδι και να μην χάσει σε αυτό το μάτς στην έδρα της Ρεάλ. Έχει γίνει γενικά πολύ κουβέντα γιατί γνωρίζω ότι δεν κινήθηκε η Ρεάλ για την απόκτηση ενός ακόμη center back το χειμώνα. Η Ρεάλ γενικότερα δεν κάνει μεταγραφές Γενάρη μήνα και δεν έκανε ούτε και τώρα που δεδομένα χρειαζόταν μια ενίσχυση, έστω τουλάχιστον σε αυτή την θέση, όταν έχεις έξω με χειραστούς και τον Μιλτάο και τον Αλάμπα και προέκυψε τώρα και το πρόβλημα με τον Ρούντιγκερ. Αλλά αυτή είναι η απόφαση και με αυτήν θα πορευθεί μέχρι το φινάλε. Υπάρχει μια περίπτωση βέβαια ο Μιλιτάο να επιστρέψει γύρω στο Μάρτιο. Πάει καλά η αποθεραπεία και η δική του και του Κουρτουά και τους δύο τους έχασε το καλοκαίρι με ρήξη χειραστών η Ρεάλ. Οπότε θα είναι κάτι που θα λύσει τα χέρια σίγουρα του Αντσελότη. Βέβαια το θέμα με αυτούς τους σοβαρούς τραυματισμούς δεν είναι μόνο το πότε θα επιστρέψουν οι ποδοσφαιριστές, είναι και σε τι κατάσταση θα επιστρέψουν. Γιατί φυσικά χρειάζεται ένα εύλογο χρονικό διάστημα όταν επιστρέψει μετά από τόσο σοβαρό τραυματισμό και μετά από τόσο μεγάλο διάστημα απουσίας για να γυρίσεις ξανά στα γνωστά σου στάνταρ. Βέβαια, η ισοπαλία αυτή δεν ήταν απαγορευτική για τη Real Madrid. Σίγουρα ήταν ένα απογοητευτικό αποτέλεσμα έτσι όπως κύλησε το match, αλλά η Real παραμένει στην πρώτη θέση, στο συν 2 από την Girona. Απλά είχε την ευκαιρία να αποσπαστεί και στο συν 4. Είναι στο σύν 8 από την Μπαρτσελόνα, η οποία νίκησε 1-3 την Αλαβές και γενικότερα η Μπαρτσελόνα χρειάζεται τέτοια αποτελέσματα για να κερδίζει ηρεμία. Θα θυμάστε που λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα και για την απόφαση του Τσάβη να φύγει στο τέλος της σεζόν. Είναι σε μια διαδικασία οι ηθήνοντες στη Μπαρτσελόνα και ο Ντέκο, που είναι ο τεχνικός διευθυντής, να βρουν τον επόμενο κατάλληλο υποψήφιο για τον πάγκο των Καταλανών. Και η ισοπαλία αυτή βέβαια κράτησε την Real και στο συν 10 από την Ατλέτικο Μαδρίτης. Κομβικό το παιχνίδι της επόμενης αγωνιστικής για την Βασίλισσα που παίζει με την Girona το Σάββατο, είναι αυτό το μάτς, στις 7.30. Πρώτος με δεύτερο. Η Real πρέπει να πούμε ότι είναι η μοναδική ομάδα που έχει νικήσει την απίστευτη φέτος Girona του Μίτσελ στο μάτς του πρώτου γύρου, εκείνο το 0-3 στην Καταλωνία. Εάν η Real νικήσει ξανά την ομάδα έκλειξης του τελικού πρωταθλήματος, πάει στο συν 5 και φυσικά ισχυροποιεί πολύ τη θέση της για την κατάκτηση του φετινού πρωταθλήματος. Έρχονται και μάτς Champions League για τις ομάδες που συνεχίζουν, φυσικά και Europa και Conference, όπως είπαμε και στο ξεκίνημα, στην εκπομπή της επόμενης Δευτέρας θα μιλήσουμε αρκετά για την επανέναρξη των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Θα πάμε και στο τελευταίο μεγάλο ντέρμπι που είχαμε χθες και είναι το ντέρμπι d'Italia, το Inter Juventus. Εδώ και εδώ είχαμε κόντρα πρώτη με δεύτερο. Την κόντρα της Inter, η οποία ήταν πρώτη με 54 βαθμούς, με τη Juventus, η οποία ήταν δεύτερη με 53 βαθμούς, με τη διαφορά πως η Inter χρωστάει και ένα παιχνίδι. Εάν έπαιρνε το match του ντέρμπι d'Italia, θα πήγαινε στο συν 4 παιχνίδι λιγότερο. Κάτι που τελικά έγινε. Το μάτς το έκρινε ένα αυτογκόλ για τη Juventus, αυτογκόλ του Φεντερίκο Γκάτι, του κεντρικού της αμυντικού. Επομένως ήρθε μια πολύτιμη νίκη για την ομάδα του Ιντσάγκη. Από την αρχή της σεζόν, από όταν ξεκίνησαν τα πρώτα μάτς στη Serie A, είχαμε πει πως η Ίντερ, βάσει εικόνας της στο γήπεδο, είναι η πιο έτοιμη ομάδα να κατακτήσει φέτος το πρωτάθλημα και αυτό επιβεβαιώνεται και στη διάρκεια της σεζόν, ειδικά τώρα και μετά την νίκη επί της Juventus, έχει γίνει ακόμη μεγαλύτερο φαβορή, γιατί δεν φαίνεται να υπάρχει κάποια άλλη ομάδα να την απειλεί άμεσα. Η Μίλαν είναι πιο χαμηλά, είναι στους 49 βαθμούς. Επίσης λέγαμε για τη Juventus ότι είναι υπέρβαση η σεζόν που κάνει φέτος, με όλα αυτά τα προβλήματα, οικονομικά, αγωνιστικά. Όταν μιλάμε σίγουρα για έναν σύλλογο του μεγέθους της Juventus, πάντα είναι ζητούμενο η κατάκτηση του πρωταθλήματος σε ό,τι κατάσταση και να βρίσκεται, αλλά νομίζω ότι αν αναλογιστεί κανείς όλα αυτά που έχει περάσει η Juventus το τελευταίο διάστημα και μόνο ότι αυτή τη στιγμή παλεύει για τον τίτλο, έστω και αν δεν είναι φοβερό να το κατακτήσει, πολύ περισσότερο δε και μετά από την ήττα της χθες, και μόνο ότι είναι γερά
εδρεωμένη μέσα στην πρώτη τετράδα και προς το παρόν τουλάχιστον, εκτός και αν καταρρεύσει μέχρι το τέλος σεζόν, δεν φαίνεται πως θα πέσει από την πρώτη τετράδα που δίνει εισιτήριο στο Champions League. Είναι μεγάλη υπόθεση σίγουρα για την Juventus. Και αν εξασφαλίσει και θέση στο νέο ανανεωμένο του χρόνου Champions League, αυτό θα είναι και μια τεράστια οικονομική ένωση στα ταλαιπωρημένα ταμεία της γυραιάς κυρίας. Επομένως, στη Juventus καλό θα είναι να δω τη θετική πλευρά αυτή τη σεζόν, το ότι έχει επιστρέψει σε ρόλο πρωταγωνίστρια στην Ιταλία και θα επιστρέψει και στο Champions League, παρά την αρνητική που είναι ότι έχει γίνει πολύ δύσκολη πλέον η κατάκτηση του τίτλου μετά και την χθεσινή ήττα από την Ίντερ. Η αγωνιστική στην Ιταλία ολοκληρώνεται σήμερα με το Ρώμα Κάλιαρι, να πούμε. Η Ίντερ, η οποία παρεμπιπτόντως παίζει με την Ρώμα το ερχόμενο Σάββατο, Ρώμα με νέο προπονητή Ρώση πλέον. Ενώ θα έχουμε δύο μεγάλα μάτς στην επόμενη αγωνιστική στην Ιταλία, γιατί υπάρχει το Μίλαν Νάπολι. Μίλαν, η οποία παρεμπιπτόντως νίξε 2-3 την Φροζινόνε εκτός έδρας. Η Νάπολη κέρδισε και αυτή 2-1 την Βερόνα. Αταλάντα Λάτσιο 3-1. Τωρίνο Σαλεντάνα 0-0. Μπολόνια Σασουόλο 4-2. Ουντινέζε Μόντσα 0-0. Έμπολη Τζένα 0-0 επίσης. Και Λέτσα Φιωρεντίνα 3-2 τα σκορ στην Ιταλία. Και να ολοκληρώσουμε την ευρωπαϊκή μας περιπλάνηση με Γερμανία και Γαλλία. Έχουμε το Σάββατο στις 7.30. Το πολύ μεγάλο μάτς Leverkusen-Bayern Μονάχου. Έχουμε πει πάρα πολλά για τη Leverkusen, τη φετινή του Τσάμπι Αλόνσο, για τις εξαιρετικές εμφανίσεις που κάνει. Είναι στην πρώτη θέση, στο συν 2 από την Bayern, και οι δυο τους νίκησαν αυτήν την αγωνιστική. Η Bayern χρειάστηκε να ανατρέψει το σκορ με την Gladbach. Βρέθηκε πίσω 0-1, αλλά σκόραρε 3 γκολ στη συνέχεια. Και επίσης σκόραρε και πάλι ο Harry Kane, ο οποίος έχει βαλθεί να σπάσει όλα τα κοντέρ φέτος στη Γερμανία. Και νίκησε και η Leverkusen 0-2 με 2 γκολ του Τέλα στην έδρα της Darmstadt. Ο Κέιν, επειδή αναφερθήκαμε σε αυτόν, έχει φτάσει τα 24 γκολ και έχουμε ακόμα Φλεβάρι, τα 24 γκολ μόνο στην Bundesliga, σε 20 αγωνιστικές. Έχει ακόμη 14 μάτς. Σύμφωνα με τις μετρήσεις και τα στατιστικά, αν συνεχίσει με τους ίδιους ρυθμούς, θα ξεπεράσει το ρεκόρ του Λεβαντόφσκι, που ήταν τα 41 γκολ τη σεζόν 2021. Ο οποίος αντίστοιχα έχει σπάσει το ρεκόρ του μυθικού Γκέρτ Μίλλερ, που ήταν τα 40 γκολ. Βέβαια, αυτό κανείς δεν μπορεί να το ξέρει τι θα γίνει στα επόμενα παιχνίδια. Απλά βάσει στατιστικής βγαίνει αυτό. Αλλά ο Κέιν είναι κοντά στο να σπάσει ένα άλλο ρεκόρ, που είναι τα περισσότερα γκολ σε σεζόν πρώτη ενός παίκτη στην Bayern και στην Bundesliga γενικότερα. Το ρεκόρ στην Bundesliga γενικότερα το έχει ο σπουδαίος Uwe Zeller του Αμβούργου, αρκετές δεκαετίες πίσω. Για να δούμε αν θα καταφέρει ο Κέιν να κατακτήσει αρκετές πρωτιές σε ατομικό επίπεδο φέτος. Βέβαια, αυτό που καίει περισσότερο τον Άγγλο επιθετικό αλλά και την Bayern είναι οι συλλογικές πρωτιές. Ο Κέιν θυμίζω ότι δεν έχει κανένα τρόπο στην καριέρα του και μάλιστα πήγε στην Bayern για να κατακτήσει τρόπαια, όμως είναι ήδη εκτός κυπέλου. Είναι βέβαια μέσα στο Champions League. Στο πρωτάθλημα βλέπει τη Leverkusen να είναι πρώτη αυτή τη στιγμή. Αλλά πάρα πολλά θα κρίνει, όχι όλα βέβαια, το match στην Bay Arena του ερχόμενου Σαββάτου. Leverkusen, Bayern, Μονάχου. Ήδη από τον πρώτο γύρο μας είχαν χαρίσει ένα πάρα πολύ όμορφο match οι δύο ομάδες. Το 2-2 στο Μόναχο. Και τώρα θα τα ξαναπούνε. Εκεί θα φανεί από τη μέταλλο είναι φτιαγμένη η ομάδα του Τσάμπι Αλόνσο, αλλά και του Τούχελ. Bayern θα πρέπει να κάνει ένα διπλό στο Leverkusen για να περάσει στην πρώτη θέση του πρωταθλήματος. Και στην Γαλλία είχαμε άλλη μια νίκη για την Παρί, δύσκολα βέβαια, στην έδρα του Στρασβούργου, την Παρασκευή αυτό το μάτς, με 1-2 με τα γκολ του Μπαπέ και του Ασένσιο. Από εκεί και πέρα σίγουρα ξεχώρισε η νίκη της Λιόν επί της Μαρσέιγ με ένα ακόμη γκολ του Λακαζέτ, Λιόν που ενισχύθηκε και στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο με την απόκτηση του Μαγκαλά από την Nottingham Forest και του Μπενράχμα από την West Ham. Προσπαθεί να σώσει την κατηγορία η ομάδα που άλλοτε σάρωνε τα πρωταθλήματα στην Γαλλία. Εκεί στη Γαλλία η Παρί έχει εύκολο έργο φέτος, είναι στο σύν 8 ήδη από την δεύτερη θέση και οδεύει με άνεση σε ένα ακόμη πρωτάθλημα. Αλλά
το ενδιαφέρον εστιάζεται και στις υπόλοιπες θέσεις και στη μάχη για τα ευρωπαϊκά εισιτήρια. Μην ξεχνάμε, όπως είπαμε και στο ξεκίνημα, ότι βρίσκονται σε εξέλιξη δύο σημαντικές διοργανώσεις εθνικών ομάδων αυτόν τον χειμώνα, αυτή την περίοδο, το κύπελλο Αφρικής και το κύπελλο Ασίας, που έχουν φτάσει και στο τελικό του στάδιο, στην κρίσιμη στιγμή τους, στην ημιτελική φάση. Στο κύπελλο Εθνών Αφρικής υπήρξαν αρκετά φαβοροί που έμειναν εκτός και κάποια από νωρίς. Όμως σε την τετράδα ουσιαστικά τώρα την απαρτίζουν η ακτή Ελεφαντοστού, που είναι η διοργανώτρια, το Κονγκό, η Νιγηρία και η Νότια Αφρική. Η Νιγηρία θα αντιμετωπίσει τη Νότια Αφρική και η ακτή Ελεφαντοστού το Κονγκό, για να δούμε ποιο θα είναι το ζευγάρι του τελικού.
Η ακτή Ελεφαντοστού πάντως είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση σε αυτό το κύπελλο Αθηναϊκής. Είναι απίστευτη η πορεία της μέχρι στιγμής. Μια ομάδα η οποία μπήκε βέβαια σε αυτή την οργάνωση ως οικοδέσποινα. Ξεκίνησε με νίκη, αλλά η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη. Έχασε τα δύο επόμενα μάτς του ομίλου και στο ένα μάλιστα με 4-0. Και τερμάτισε τρίτη με μόλις 3 βαθμούς. Αλλά επειδή το σύστημα της διοργάνωσης είναι τέτοιο που δίνει την ευκαιρία και στις τρίτες ομάδες, στις κάποιες καλύτερες τρίτες, να περάσουν, το εκμεταλλεύτηκε αυτό η ακτή Ελεφαντοστού. Αλλά ήταν τόσο μικρή η συγκομιδή της βαθμολογική και τόσο απογοητευτική εικόνα της, που έφυγε μέχρι και ο προπονητής, φανταστείτε, στη διάρκεια του θεσμού της διοργάνωσης, γιατί οι περισσότεροι πίστεψαν και η Ομοσπονδία φυσικά ότι η ομάδα θα αποκλειστεί. Όμως, λίγες ώρες αργότερα από το τελευταίο της παιχνίδι του ομίλου, η Γκάνα, μια ομάδα η οποία είναι πάντα μέσα στα φαβορί, αλλά αποκλείστηκε νωρίς, κέρδιζε 2-0 την Μοζαμβίκη μέχρι το 90, κατάφερε να φάει 2 γκολ στις καθυστερήσεις και έτσι η ακτή από το πουθενά βρέθηκε στην knockout φάση ως μία από τις καλύτερες τρίτες, χωρίς βέβαια προπονητή, από τις απίστευτες ιστορίες του κυπέλλου Αθηναϊκής και του διεθνούς ποδοσφαίρου. Μάλιστα, η ακτή πέρασε ως η τέταρτη καλύτερη τρίτη. Δηλαδή, για να το πούμε και αλλιώς, η χειρότερη από τις καλύτερες τρίτες στην επόμενη φάση. Στον επόμενο γύρο, η αντίπαλος ήταν η Σενεγάλη, η οποία ήταν η ενεργεία πρωταθλήτρια Αφρικής, είχε πάρει την προηγούμενη διοργάνωση. Η Σενεγάλη του Μανέ είχε κάνει το 3-3 στον ομιλό της. Ήταν δηλαδή τελείως διαφορετικές οι πορείες των δύο ομάδων. Η ακτή τρώει πρώτη γκολ. Όμως το 86 κερδίζει πέναλτι με το σκόρ 1-0. Ευστοχή ο Κεσιέ, ένας από τους ηγέτες πρώην παίκτης της Μίλαν. Ευστοχή από την άσπρη βούλα. Το παιχνίδι πήγε στην παράταση, μετά στα πέναλτι και εκεί η ακτή πέρασε στα πέναλτι. Αλλά η απίθανη ιστορία δεν τελείωσε εδώ. Στα προημιτελικά έπαιξε με το Μάλι η ακτή Ελεφαντοστού. Έμεινε με 10 παίχτες στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Ενώ έμεινε και πίσω στο σκορ ξανά, όπως και με τη Σενεγάλη, στο 71 αυτή τη φορά. Κι όμως έμεινε ζωντανή ξανά, γιατί στο 90 σκόραρε τον γκολ της ισοφάρισης. Το παιχνίδι πήγε στην παράταση και εκεί βρήκε γκολ στο 122. Δηλαδή και της παράτασης. Και έτσι μια ομάδα η οποία παίζει χωρίς προπονητή στην knockout φάση, που έπαιξε με παίκτη λιγότερο στο παιχνίδι με το Μάλι, που και στις δύο knockout φάσεις έμεινε πίσω στο σκορ, είναι τώρα στα ημιτελικά και θα παίξει με το Κονγκό για μια θέση στον τελικό, στη διοργάνωση που γίνεται στην έδρα της, ξαναλέω. Μια ομάδα κάποτε με φοβερή φουρνιά, όπως ο Ντρογκμπά και ο Γιάγια Τουρέ, και καταφέρει να πάρει το κύπελλο Εθνών. Το κυνηγούσε για αρκετό καιρό, για αρκετά χρόνια δεν μπορούσε να το κατακτήσει, και καταφέρει να το πάρει το 2013. Και κυνηγάει μια ακόμη κατάκτηση. Βέβαια, στα μάτια πολλών, το μεγάλο φοβορή είναι η Νιγηρία, η παρέα του Όσιμεν, και ήταν και από την αρχή της χρονιάς. Της διοργάνωσης. Αλλά ξαναλέω ότι έμειναν αρκετές μεγάλες ομάδες έξω, νωρίς κιόλας, σε αυτή τη διοργάνωση, όπως το Καμερούν, όπως η Αίγυπτος του Σαλάχ, όπως η Αλγερία, η οποία δεν πέρασε καν τους ομίλους, η Αλγερία πρωταθλήτρια Αφρικής το 2019, η παρέα του Μαχρέζ και φυσικά το Μαρόκο, που εντυπωσίασε τους πάντες με την απίστευτη πορεία του στο Μουντιάλ που έγινε πέρσι στα γήπεδα του Κατάρ. Έφτασε μέχρι τα ημιτελικά, που κλείστηκε από τη Γαλλία, αλλά είχε πετάξει έξω την Ισπανία, την Πορτογαλία. Πέρασε σαν όμιλο με το Βέλγιο, αναγκαστό Βέλγιο σε αποκλεισμό από τη φάση των ομίλων. Δεν μπόρεσε όμως να κάνει κάτι καλό σε αυτό το κύπελλο Εθνών Αφρικής. Και ενώ όλοι έλεγαν ότι έχει το καλύτερο ρόστερ, ότι έχει την καλύτερη ομάδα. Και φυσικά η επιτυχία του στο Μουντιάλ θα του δώσει και όθηση και για το κύπελλο αυτό. Και την Ισία επίσης, μια ομάδα που είναι ψηλά όσον αφορά τις αφρικανικές και στην κατάταξη της FIFA, εκτός νωρίς, αλλά και η Γκάνα, όπως είπαμε προηγουμένως, με πιο απίστευτο τρόπο χάρισε την πρόκριση τελικά
στην ακτή Ελεφαντοστού. Και ακτή Ελεφαντοστού Κονγκό και ο τελικός είναι την Κυριακή στις 11 Φλεβάρι. Και στα ημιτελικά είμαστε και στο κύπελλο Ασίας. Έχουν μείνει οι εξής τέσσερις ομάδες: Ιορδανία, Νότια Κορέα, το ένα ζευγάρι του ημιτελικών, και Ιράν, Κατάρ. Να δούμε και εκεί ποια ομάδα θα κατακτήσει το κύπελλο Ασίας. Ήταν μια μεγάλη αποτυχία για τη Σαουδική Αραβία το να μην πάει μακριά σε αυτή τη διοργάνωση. Αποκλείστηκε στα πέναλτι από την παρέα του Σον από την Νότια Κορέα. Η Σαουδική Αραβία προπονητή το Μαντσίνι και μάλιστα έγινε και ένα σκηνικό εκεί με τον Μαντσίνι να αποχωρεί λίγο πριν το τελευταίο πέναλτι της Σαουδικής Αραβίας. Κάτι που δεν άρεσε καθόλου στους Σαουδάραβες. Και επίσης είχαμε και τον αποκλεισμό των Ιαπωνέζων, που και αυτή είναι μια σταθερή δύναμη στην Ασία, αποκλείστηκε από το Ιράν, το οποίο θα αντιμετωπίσει, ξαναλέω, το Κατάρ στον έναν ημιτελικό. Αύριο ένας ημιτελικός, η Ιορδανία, Νότια Κορέα, την Τετάρτη ο άλλος Ιράν-Κατάρ και το Σάββατο είναι ο τελικός, για να δούμε ποια θα είναι και η πρωταθλήτρια της Ασίας. Επομένως, αυτό το Σαββατοκύριακο θα ξέρουμε και την πρωταθλήτρια στην Ασιατική Ήπειρο και την πρωταθλήτρια στην Αφρικανική Ήπειρο. It's a flag wrapped around the score of men. A keg, a plastic bag on a monument. I've been to dream and if they're from the hollow eyes, this is the dawning of the rest of our lives. On hold.
Διεξάγονται τα τελευταία δευτερόλεπτα του παιχνιδιού του Παναθηναϊκού με τον Άρη για το πρωτάθλημα της Basket League και πάει να γίνει μια πολύ μεγάλη έκπληξη αυτή τη στιγμή στο κλειστό του ΟΑΚΑ, γιατί ο Άρης 17,7 πριν από το τέλος δευτερόλεπτα είναι στο 70-73 και τώρα παρακολουθώ και τα τελευταία δευτερόλεπτα. Ο Παναθηναϊκός έχει την τελευταία επίθεση με 7 δευτερόλεπτα να απομένουν. Υπάρχει κάποιο σφύριγμα από ό,τι βλέπω εδώ για φάουλ του Άρη στον Παναθηναϊκό. Θα είναι σίγουρα μια πολύ μεγάλη έκπληξη αν καταφέρει να την ολοκληρώσει αυτή ο Άρης, αν πάρει διπλό μέσα στην έδρα του Παναθηναϊκού. Βέβαια, αυτό που ενδιαφέρει τον Παναθηναϊκό είναι η κατάκτηση της πρώτης θέσης στη regular season, την οποία έχει ουσιαστικά εξασφαλίσει μετά και τη δεύτερη νίκη του Ολυμπιακού πριν από λίγες ημέρες. Σε επίπεδο πρωταθλήματος, ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει νικήσει τον Ολυμπιακό και στο ΣΕΦ και στο ΟΑΚΑ για το πρωτάθλημα, αλλά σίγουρα θα είναι ένα αποτέλεσμα που θα προκαλέσει αίσθηση σε περίπτωση, ξαναλέω, που ο Άρης καταφέρει να ολοκληρώσει την έκπληξη και να επικρατήσει στο ΟΑΚΑ. Περιμένουμε, ακόμα έχει 6 και 4 για το τέλος, περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η κατάληξη αυτή τη στιγμή, έχει διακοπεί το παιχνίδι. Να πούμε πάντως εντωμεταξύ ότι έρχονται μάτς για την EuroLeague για τους δύο αιώνιους αυτή την εβδομάδα και μάλιστα είναι η τελευταία αγωνιστική της EuroLeague πριν από τη διακοπή. Πάντα αυτή την περίοδο έχει μια διακοπή η EuroLeague. Είναι η αγωνιστική 26η αυτή που έρχεται, με τον Ολυμπιακό να δοκιμάζεται στην έδρα της Βαλένθια, ψάχνοντας άλλη μια νίκη στην προσπάθεια που κάνει τουλάχιστον να είναι μες στην πρώτη εξάδα για να εξασφαλίσει τα play-off. Ενώ ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Φενέρμπαχτσε, ο Ολυμπιακός είχε μια διάδα αγώνων στην διπλή εβδομάδα που προηγήθηκε με γερμανικές ομάδες, αντιμετωπώς και τις πήρε και τις δύο αναμετρήσεις. Νίκησε την Άλμπα Βερολίνου με πολύ ωραίο θεματικό μπάσκετ στο ΣΕΦ, αλλά νίκησε και, έστω και δύσκολα, την Μπάγερν στο Μόναχο. Ήταν δύο νίκες πάρα πολύ σημαντικές για την προσπάθεια που κάνει ο Ολυμπιακός στη EuroLeague και μάλιστα αναλογιστεί κανείς και τις απουσίες που είχε, κυρίως στη θέση το center που έχει δεχθεί ισχυρό πλήγμα ο Ολυμπιακός με τραυματισμούς στον Φαλ και Μιλουτίνοφ. Ο Παναθηναϊκός δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί στο έπακρο αυτή την διπλή εβδομάδα. Έχασε από την Ζαλγκίρις στο Κάουνας, στην Λιθουανία. Και τώρα έχει ένα πολύ μεγάλο μάτς την Παρασκευή στις 9 και 4. Υποδέχεται την Φενέρμπαχτσε στο ΟΑΚΑ. Έχει διακοπεί η EuroLeague από αυτό το παιχνίδι και μετά και ξαναέχουμε δράση στις 29 Φλεβάρι και την 1η Μαρτίου. Για την EuroLeague μεσολαβούν βέβαια άλλες υποχρεώσεις. Υπάρχει ενδιάμεσα για τις ελληνικές ομάδες και το Final 8 του κυπέλου, στο οποίο μην ξεχνάμε συμμετέχει και ο Πανιόνιος. Επομένως θα γίνει ένα μικρό διάλειμμα, θα επικεντρωθούν οι ομάδες μας στις εντός συνόρων υποχρεώσεις τους και στη συνέχεια θα συνεχίσουν την ευρωπαϊκή τους πορεία με 9 αγώνες να μένουν μέχρι το τέλος
της EuroLeague. Ο Παναθηναϊκός στη 4η θέση με ρεκόρ 15-10 με τα κεντρικά του στο Κάουνας. Και ο Ολυμπιακός είναι στην 7η θέση αυτή τη στιγμή με ρεκόρ 14-11. Και να πούμε φυσικά και για το βόλεϊ που έρχονται μεγάλα παιχνίδια για τις ελληνικές ομάδες. Έρχεται η ρεβάνς του Ολυμπιακού στην Τουρκία, στην έδρα της Αρκάς Σμύρνης. Είναι τα παιχνίδια αυτά που θα πω είναι για την φάση των 8 του SEV Cup. Ο Ολυμπιακός έχει νικήσει 3-2 την πολύ ισχυρή Αρκάς στο Ρέντι. Επομένως θα κυνηγήσει στην Τουρκία μια νίκη με οποιοδήποτε σκορ για να περάσει. Ή εάν ιτηθεί στο tie break θα πρέπει να πάρει την νίκη στο χρυσό σετ για να προκριθεί εις βάρος της Αρκάς. Εάν χάσει με 3-0 ή 3-1 αποκλείεται από τη συνέχεια. Και ο Μίλωνας έχει δύσκολη αποστολή. Έχασε 3-0 στη Λούντεμπουργκ σε αυτό το φοβερό ευρωπαϊκό ταξίδι. Έχουμε αναφερθεί και άλλες φορές και σε αυτή την εκπομπή. Της ομάδας της Νέας Σμύρνης. Έχασε στη Γερμανία από τη Λούντεμπουργκ με 3-0. Η ρεβάνση μεγάλη είναι στο Κρίσος Πέρσης, εδώ λίγο πιο κάτω δηλαδή, στις 8 Φεβρουαρίου την ερχόμενη Πέμπτη, στις 8 η ώρα το βράδυ. Και ο Μίλωνας θα ψάξει καθαρή νίκη, είτε με 3-0 είτε με 3-1, για να πάει το παιχνίδι στο χρυσό σετ και να διεκδικήσει την πρόκριση εκεί, όπως το έκανε και με την ΝΑΝΤ στη Γαλλία στην αμέσως προηγούμενη φάση. Να πούμε ότι ολοκληρώθηκε το παιχνίδι στο ΆΚΑ και τελικά ο Άρης όντως παίρνει τη νίκη μέσα στην έδρα του Παναθηναϊκού με 70-73. Ένα αποτέλεσμα που θα προκαλέσει αίσθηση σίγουρα. Δεν είναι σύνηθες Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός να χάνουν παιχνίδια στο ελληνικό πρωτάθλημα αν δεν παίζουν μεταξύ τους, αν παίζουν με οποιαδήποτε άλλη ομάδα. Πολλά συγχαρητήρια στον Άρη για αυτή την υπέρβαση πραγματικά. Ξαναλέω ότι ο Παναθηναϊκός έχει νικήσει ήδη πάντως δύο φορές τον Ολυμπιακό στην κανονική διάρκεια. Σε ένα πρωτάθλημα βέβαια που έχει και τρίτο γύρο με τις ομάδες που τερματίζουν στις θέσεις 1-6 να παίζουν μεταξύ τους. Άλλη μια φορά, η μία με την άλλη. Σε μια διαδικασία ενός ακόμη γύρου λοιπόν στην Basket League, σε αυτό το νέο τρόπο διεξαγωγής από φέτος. Για να επιστρέψουμε λοιπόν στο βόλεϊ, δύο πολύ μεγάλες ευρωπαϊκές αναμετρήσεις για Ολυμπιακό και Μίλωνα και να σημειώσουμε για μια ακόμη φορά ότι σε περίπτωση που προκριθούν και οι δύο ελληνικές ομάδες, που το ευχόμαστε, παίζουν μεταξύ τους σε έναν σπουδαίο, θα είναι αν γίνει τελικά, ελληνικό εμφύλιο στα ημιτελικά του SEV Cup. Λοιπόν, κάπου εδώ θα αποχαιρετιστούμε. Ο Ανδρέας Λυκάκης ήταν μαζί σας εδώ στο ραδιόφωνο του NSTV για αυτή την Δευτέρα, στην πρώτη μας εκπομπή για τον μήνα Φεβρουάριο. Θα τα ξαναπούμε την επόμενη Δευτέρα σε μια εκπομπή που κυρίως είναι αφιερωμένη στο Champions League που επιστρέφει, αλλά γενικότερα και στα ευρωπαϊκά κύπελα. Θα έχουμε και το πρώτο μάθημα Ολυμπιακού με την Ferencváros να συζητήσουμε. Να είστε καλά, ό,τι και αν κάνετε. Καλή εβδομάδα εύχομαι, καλό βράδυ και εμείς τα ξαναλέμε σύντομα. Γεια σας. We'll be right back.